μας πείτε τι συμβαίνει με τις καθυστέρησεις των εμβολίων. Θα ήθελα να μας πείτε πόσα εμβόλια έχουμε στη χώρα μας και πόσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής, για να έχουμε στο μυαλό μας περίπου την μεγάλη εικόνα. Ναι, νομίζω ότι με τα επίσημα στοιχεία που δίνει η κυβέρνηση είμαστε γύρω στις 90.000 παραλαβές αυτή τη στιγμή. Δηλαδή είναι το πρώτο φορτίο που ήρθε με το φορτηγάκι το γνωστό και μια παραλαβή αεροπορική που έγινε έπειτα. Και νομίζω είμαστε τουλάχιστον σήμερα το πρωί στις 3.500 περίπου, στα 3.500 εμβόλια να έχουν γίνει σε υγειονομικούς και τους πολιτικούς αρχηγούς και αυτούς που ξέρουμε. Άρα νομίζω ότι είμαστε σχετικά πίσω ακόμα και σε σχέση με τα εμβόλια που έχουμε λάβει ως χώρα μέχρι στιγμής. Ένα, το κρατούμενο είναι αυτό. Το δεύτερο στοιχείο είναι αυτό που είπατε και εσείς ξεκινώντας. Το γεγονός δηλαδή ότι έχουμε σημαντικές καθυστερήσεις και έχουμε ακυρώσεις. Σήμερα δηλαδή στις 4 Γενάρη είχαμε ακυρώσεις σε σχεδόν 15 ή και παραπάνω νοσοκομεία σε όλη την Ελλάδα προγραμματισμένων εμβολιασμών. Κάτι το οποίο επιχειρείται να μείνει στο σκοτάδι από την πλευρά της κυβέρνησης με δύο ανακοινώσεις του κυρίου Γενικού Γραμματέα, του κυρίου Θεμιστοκλέους, που ουσιαστικά από τη μία μας διαψεύδει και ταυτοχρόνως μας επιβεβαιώνει. Ναι, δηλαδή, αυτό ήθελα να σας πω και εγώ, ότι ο κύριος Θεμιστοκλέους λέει ότι οι εμβολιασμοί συνεχίζονται κανονικά, χωρίς καμία διακοπή, δεν υφίσταται κανένα θέμα αναβολής ή ματαίωσης εμβολιασμών. Τελικά, πού είναι η αλήθεια? Ναι, όπως τα είδατε εχθές, εξεδόθη μια ανακοίνωση από τον κύριο Θεμιστοκλέους, η οποία χωρίζει τον εμβολιασμό των υγειονομικών σε τρεις φάσεις. Στην πρώτη φάση που ξεκινούσε σήμερα, πράγματι τα 15 νοσοκομεία που σας προανέφερα δεν περιέχονται. Όμως οι συνάδελφοί μας, και όχι μόνο στην περιφέρεια αλλά και σε νοσοκομεία της Αθήνας, όπως το Γεννηματάς, όπου είχαν προγραμματιστεί 450 εμβολιασμοί, και το Τζάνιο νοσοκομείο του Πειραιά, ενώ είχαν λάβει μήνυμα και ήταν έτοιμοι να εμβολιαστούν σήμερα, ειδοποιήθηκαν ότι ο εμβολιασμός αυτός αναβάλλεται. Για πότε, κύριε πρόβλεψη, δεν σας άκουσα, για πότε αναβάλλεται? Πάει για την επόμενη εβδομάδα, από ό,τι ξέρω, αυτή την Παρασκευή ή τη Δευτέρα. Το ουσιαστικό είναι ότι αν πράγματι ήταν αυτές οι τρεις φάσεις που ανακοίνωσε το Υπουργείο εξ αρχής, τότε δεν θα υπήρχε ειδοποίηση στους υγειονομικούς και έπειτα ειδοποίηση δεύτερη για ακύρωση. Άρα προφανώς εκεί υπάρχει κάποια δυσλειτουργία. Και νομίζω ότι θα ήταν πολύ πιο τίμιο από την πλευρά του Υπουργείου να παραδεχτεί αυτό το πρόβλημα και να δούμε πώς μπορεί να διορθωθεί. Γιατί είναι πραγματικά κρίσιμο να μειώσουμε το χρόνο ο οποίος θα μεσολαβήσει από την έλευση των εμβολίων μέχρι τον εμβολιασμό. Και θα σας πει, φαντάζομαι, και ο κύριος καθηγητής που είναι μαζί μας εδώ, ότι είναι πολύ κρίσιμο σε ένα εύλογο διάστημα να έχουμε εμβολιάσει βασικές ομάδες του πληθυσμού, όπως είναι οι υγειονομικοί, οι ευπαθείς ομάδες και όπως έχει το ίδιο το κράτος κατηγοριοποιήσει αυτές τις ομάδες. Πού πιστεύετε ότι... Προσέξτε. Κύριε Γαλανόπουλε, πού πιστεύετε ότι υπάρχει το πρόβλημα? Πού εντοπίζετε εσείς το πρόβλημα αυτό? Δεν μπορώ να σας απαντήσω. Εικάζω. Αφού οι δόσεις υπάρχουν. Είναι προφανές ότι. Εάν όντως έχουν γίνει αυτές οι παραλαβές που λέει το Υπουργείο, τότε τι να σας πω, υπάρχει πρόβλημα με την αποθήκη. Καλά, δεν μπορεί να μην έχουν γίνει. Οι παραλαβές έτσι κι αλλιώς είναι συγκεκριμένες μέχρι τώρα, τουλάχιστον, και η πρώτη δόση ήταν επίσης συγκεκριμένη. Δεν μπορώ να σας απαντήσω. Πραγματικά δεν μπορώ να σας απαντήσω πού μπορεί να είναι το πρόβλημα. Όμως το πρόβλημα υπάρχει και πρέπει να λυθεί άμεσα, γιατί σας λέω, κινδυνεύουμε. Εάν φτάσουμε το καλοκαίρι και δεν έχουμε προλάβει να εμβολιάσουμε 60, 65, 70% του πληθυσμού, που είναι ένα κρίσιμο ποσοστό για να έχουμε αυτό που λέμε συλλογική ανοσία, τότε εγώ, ας πούμε, που εμβολιάστηκα στις 30 Δεκεμβρίου την προηγούμενη εβδομάδα, όταν θα έχουμε φτάσει σε ένα καλό ποσοστό συλλογικά ως χώρα, μάλλον δεν θα έχω αντισώματα για να πολεμήσω μια ενδεχόμενη λίμωξη και θα είμαι και ευάλωτος και στις μεταλλάξεις που τυχόν θα έχουν συμβεί, γιατί θα έχει παρέλθει αρκετό διάστημα. Άρα πρέπει να κάνει γρήγορα η κυβέρνηση. Βεβαίως είναι αντιληπτό ότι το πόσα εμβόλια θα πάρει κάθε χώρα καθορίζεται και από άλλους παράγοντες, δεν είναι ευθύνη μονάχα της κυβέρνησης. Βέβαια, το καινούριο στοιχείο που κρατάμε από αυτά που λέτε κι εσείς είναι ότι η καθυστέρηση δεν οφείλονται στο γεγονός ότι η φαρμακοβιομηχανία, η Pfizer και η BioNTech καθυστερούν σε ό,τι αφορά τις παραδόσεις των εμβολίων, γιατί είχαν βγάλει μια ανακοίνωση τις προηγούμενες ημέρες ότι θα υπάρχουν καθυστερήσεις. Εσείς μας λέτε ότι υπάρχουν αυτά τα εμβόλια τα οποία δεν γίνονται όπως είχε προγραμματιστεί. Έχει πρόβλημα στη διανομή. Εμείς αυτό που λέμε κυρίως είναι ότι εφόσον έχουμε εμβόλια παραλάβει ως κράτος, θα έπρεπε αυτά εγκαίρως να έχουν διανεμηθεί και να μπορούν να γίνονται στα νοσοκομεία. Βεβαίως υπάρχει αυτός ο προβληματισμός και στους κύκλους των υγειονομικών, ο οποίος μέχρι ένα σημείο είναι αντιληπτός. Από ένα σημείο και πέρα, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι παραδεκτός.
Τι εννοώ, ότι από την πλευρά του το Υπουργείο Υγείας δεν φρόντισε ούτε καν επίσημα στους υγειονομικούς της πρώτης γραμμής να δώσει σαφή και πλήρη ενημέρωση για το τι είναι το εμβόλιο αυτό που πρόκειται να γίνει, τι αποτελεσματικότητα και τι ασφάλεια έχει, τι μελέτες έχουμε, πώς έχει πάρει την έγκρισή του. Βεβαίως, υπάρχει κι άλλος ένας αντικειμενικός παράγοντας, ότι το εμβόλιο αυτό, ακόμα και στην Αμερική, εγκριθήκε με 2 μήνες follow-up, γιατί υπάρχει επίγουσα ανάγκη να υπάρξει εμβόλιο τη στιγμή που έχουμε μια πανδημία τέτοιου μεγέθους. Αυτό είναι το ένα σκέλος που δικαιολογεί, κατά τη γνώμη μου, μια κάποια επιφύλαξη. Από την άλλη μεριά όμως, θα έπρεπε και το κράτος, βοηθώντας και τους πολίτες, κυρίως και τους υγειονομικούς, αλλά και τους υπόλοιπους, να εμβολιαστούν, εκτός από το προσωπικό παράδειγμα, δηλαδή τον Πρωθυπουργό και τους πολιτικούς αρχηγούς, να πάρει και μια σειρά άλλα μέτρα. Είτε αυτό λέγεται καμπάνιες εμβολιασμού, είτε λέγεται πλήρης αποσαφήνιση και πληροφόρηση για το τι είναι το εμβόλιο. Μάλιστα. Και επίσης προσέξτε. Κύριε Γαλανό, που λέμε, συγχωρείτε, αλλά εδώ μιλάμε για γιατρούς κυρίως και για νοσηλευτές, που έχουν εικόνα επιστημονικών δεδομένων. Και εγώ το θεωρώ τουλάχιστον αδιανόητο να υπάρχει ένα τέτοιο ποσοστό που δεν εμβολιάζεται. Εγώ δεν είπα ότι είναι αδικαιολόγητη η φόβη, δεν ξέρω αν είναι αδικαιολόγητη ή δικαιολογημένη, δεν το γνωρίζω εγώ αυτό. Αλλά αν μιλάμε πια για ένα ποσοστό τέτοιου μεγέθους που έχει δικαιολογημένα ή αδικαιολόγητα φόβους, ποια είναι η επόμενη μέρα στη λειτουργία των νοσοκομείων? Σας λέω και πάλι, και προσέξτε, είναι πολύ κρίσιμο αυτό, ότι πρέπει με μεγάλη ευθύνη και προσοχή το Υπουργείο Υγείας και η Πολιτεία να σκύψει πάνω από τους υγειονομικούς και να κάνει πολύ σοβαρή και έγκυρη ενημέρωση. Να τους κάνει με το ζόρι, δηλαδή πώς να σκύψει ακριβώς? Όχι, να ενημερώσει υποχρεωτικά για το τι είναι το εμβόλιο και για ποιο λόγο πρέπει να γίνει. Δηλαδή οι υγειονομικοί δεν αντιλαμβάνονται, μισό λεπτό κύριε Γαλανόπουλε, ναι, συγγνώμη, δεν αντιλαμβάνονται οι υγειονομικοί την αναγκαιότητα θωράκισης απέναντι στον ιό, ή θεωρούν ότι ο κίνδυνος που διατρέχουν είναι μεγαλύτερος από την αναγκαιότητα θωράκισης? Υπάρχει κίνδυνος, εγώ δεν δεχτώ ότι υπάρχει κίνδυνος. Επιτρέψτε μου και τελειώνω. Ναι, εγώ εμβολιάστηκα, σας λέω, την προηγούμενη εβδομάδα στις 30 του μηνός. Λοιπόν. Και προσωπικά αντιλαμβάνομαι πλήρως. Αλλά δεν είμαι σε θέση εγώ να πείσω όλους τους συναδέλφους μου και ο κάθε εγώ. Γι' αυτό χρειάζεται επίσημα και θεσμικά. Και δεύτερον, είναι και τελειώνω. Είναι σαφές, κύριε Γαλανόπουλε, ναι. Μία κουβέντα, επιτρέψτε μου. Είναι λάθος να καλλιεργείται τώρα η αυταπάτη ότι ξεμπλέξαμε με την πανδημία επειδή κάναμε το εμβόλιο. Και τα μέτρα ατομικής προστασίας πρέπει να τηρούμε, γιατί ο εμβολιασμένος δεν σημαίνει ότι δεν μεταδίδει τον ιό από τους βλενογόνους του, άρα και αυτός πρέπει να προσέχει. Δευτερευόντως, δεν γνωρίζουμε πόσο καιρό κρατάνε τα αντισώματα, άρα πόσο καιρό είμαστε προστατευμένοι, γιατί η μελέτη φάσης 4 τώρα τρέχει. Εμείς είμαστε αυτοί που συμμετέχουμε στη μελέτη, αυτοί που εμβολιαστήκαμε τώρα μετά την έγκριση. Και τρίτον, πρέπει εδώ και τώρα, έστω και την ίστατη στιγμή, το κράτος και το Υπουργείο να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα ενίσχυσης του δημόσιου συστήματος υγείας και σε προσωπικό και σε υποδομές, γιατί έτσι πολεμιέται στα αλήθεια η πανδημία. Αν περιμένουμε τον εμβολιασμό, θα καθυστερήσουμε πολύ και θα έχουμε και άλλα θύματα. Βλέπετε ότι έχουμε 2 μήνες lockdown, 2,5 πάμε. Πείτε μας, πώς είναι η κατάσταση στα νοσοκομεία αυτή τη στιγμή και σε επίπεδο εισαγωγών αλλά και σε επίπεδο ΜΕΘ? Έχουν νιώσει τα νοσοκομεία αυτή την πτώση της θετικότητας που υπάρχει? Νομίζω ότι η ανακούφιση στα νοσοκομεία είναι πολύ μικρή, εξακολουθεί να υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Mm-hmm. Βλέπετε και τον αριθμό των διασωληνωμένων που ανακοινώθηκε σήμερα, είναι πάνω από 400, είναι ενδεικτικός. Γι' αυτό επιμένω ότι η θωράκιση του συστήματος υγείας και σε προσωπικό και σε υποδομές είναι κρίσιμη αυτή τη στιγμή για να μπορέσει να ανακουφιστεί το σύστημα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ και τους δύο. Καλή συνέχεια, να είστε καλά και καλή χρονιά.